Βεβαίω, το ουσιαστικό χαρακτηριστικό τη περίοδου που διανύουμε σήμερα, όπω μαρτυρούν τα στοιχεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ΗΠΑ αλλά και από την Κίνα, είναι η ύφεση και η διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση που μπορεί να προκύψει. Η οποία βεβαίω όταν εκδηλωθεί, θα εκδηλωθεί πάνω στο έδαφο των πολλαπλών βασάνων που έχουν οι εργαζόμενοι, που δεν τα βγάζουν πέρα με το τσακισμένο εισόδημά του από τον πληθωρισμό, ο οποίο και εσεί εκτιμάτε ότι είναι επίμονο και βεβαίω η ακρίβεια που δημιούργησε θα μείνει για χρόνια σε συνδυασμό βέβαια και με τις ξανά αυξανόμενες τιμές του ρεύματος. Ε, παρά την ακρίβεια, οι μισθοί και κάθε υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν παγωμένοι αφού θεωρείται τις αυξήσεις τους μισθούς πληθωριστικές, ενώ παίρνονται σκληρά μέτρα, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, νέο φορολογικό νομοσχέδιο σε βάρος αυτοαπασχολούμενων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται φορολογικές διευκολύνσεις στους ομίλου. Οι βασικέ δύο γραμμέ, τόσο η περιοριστική πολιτική η δημοσιονομική που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 10 χρόνια στην προηγούμενη κρίση, όσο και η επεκτατική πρόσφατα και οι δύο για όφελο των μεγαλοποχρηματιών, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την ύφεση και την κρίση, γιατί πρόκειται για κρίση υπερσυσόρευση κεφαλαίου και του χαμελότερου από το επιθυμητό ποσοστού κέρδου. Αντίθετα, αύξησαν τι κοινωνικέ αντιθέσει, με το 1% του πληθυσμού να κατέχει 50% του πλούτου, 10% παραπάνω από πριν 10 χρόνια. Ενώ ένα στου τέσσερι εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχεια. Σε αυτή τη βάση θα ήθελα μία τοποθέτηση δική σα σε σχέση με τι απαιτήσει των εργαζομένων και του λαού σήμερα να μην πληρώσουν εκείνη τη διαφαινόμενη κρίση, όπω πλήρωσαν την ανάπτυξη, ολοκληρώνω, για την ανάγκη δηλαδή ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματο, αυξήσει του μισθού τη συντάξη πάνω από τον πληθωρισμό, κατάργηση των αντιλαϊκών ειδικών φόρων κατανάλωση, αύξηση τη φορολογία των κερδών. Των ομίλων στο 40% και μείωση τη φορολογία για τα λαϊκά στρώματα.